Με πιάνει και γενικώς, αλλά πάντα με κάποιο τρόπο, ό,τι και αν έχω περάσει, πυρετό, αρρώστια, πάντα το περνάω λίγο στο πόδι. Δηλαδή θα πάρω έτσι ένα. Πάντα. Πάντα. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να σου πω ότι είμαι στο κρεβάτι του πόνου. Γεννούσα παιδί με κεσαρική πόλη, μου λέγανε θα σταματήσει η επίρρεια της νάρκωσης και θα πονέσει. Και έλεγα εντάξει, και σηκωνόμουν, έπαιρνα το παιδί. Όχι ότι δεν πόνιγες. Όχι ότι δεν πόναγα, αλλά. Εκεί στον πόνο και δεν είσαι κλαψιάρα. Καθόλου. Δεν είσαι από αυτές δηλαδή που λένε με το πρώτο. Όχι. Και εκνευρίζομαι και με αυτούς που το ζούνε πολύ δραματικά. Ειδικά οι άντρες, ας πούμε, μπορεί να έχουν κάτι. Α, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Είμαι λίγο αυστηρή. Αλλά έπρεπε να πάρω το πρώτο μάθημα της δεκαετίας. Δηλαδή, σκέψω ότι την Πέμπτη το βράδυ ένιωθα ότι δεν βγαίνει η μέρα η επόμενη. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησα μια αντιβίωση, πήρα κάτι αντιπυρετικά. Λέω: όχι, θα πας. Πάντα πας στη δουλειά σου, τα καταφέρνεις. Και έρχεται και ένα τριήμερο. Είχαμε γράψει την εκπομπή των Φώτων. Λέω: θα τα καταφέρεις. Και έρχομαι εδώ την Παρασκευή σε μια τραγική κατάσταση. Αφού όταν κάποια στιγμή και στο Φερίκιο είπα: δεν αντέχω, έκανα νόημα. Ήμουνα μεταξύ λιποθυμίας, φθοράς, αυθαρσίας. Δεν έβγαινε.